Πριν πούμε δύο ευχών, θα ήθελα να πω να παρακαλέσω όλους και αυτούς που μας ακούνε να κάνουμε προσευχή, ώστε να λήξει ανώδυνα όλη αυτή η μεγάλη απάτη, όπως φαίνεται, του κορονοϊού και να επανέλθουμε εν μετανοία στην Αγία μας Εκκλησία και να λατρεύουμε απρόσκοπτα τον Κύριο και Θεό μας, χωρίς όλες αυτές τις, θα τολμούσα να το πω, περιττές και ανόητες διαδικασίες, γιατί όπως αποδεικνύεται από τα πράγματα, δεν υπάρχει τίποτε ουσιαστικό πρόβλημα, αλλά όλο αυτό που φτιάχτηκε ήταν ένα κατασκεύασμα από τους παγκοσμιοποιητές, από αυτούς τους μεγιστάνες του πλούτου, που θέλουν να προωθήσουν τα εμβόλια τους και να θησαυρίσουν εις βάρος μας, και από τους δημοσιογράφους οι οποίοι εξόγκωσαν όλα αυτά και μας έδωσαν πάρα πολλά ψεύτικα στοιχεία. Ήδη εχθές έφτασε και στην Ελλάδα μία είδηση από την Ιταλία ότι από τις 25.000 νεκρούς που μας λέγανε ότι έχει η Ιταλία και να προσέξουμε να μην γίνουμε Ιταλία κι εμείς, και μας δείχνανε τα ψεύτικα αυτά βίντεο με τα καμιόνια που ήταν από το 2013 που τα είχατε συμμεταφέρει τους νεκρούς και ήταν από ένα ναυάγιο που είχε γίνει το 2013 και πολλά άλλα. Επίσημα μέσα στη Βουλή την Ιταλική, με στοιχεία από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας της Ιταλίας, ένας από τους βουλευτάς, ό,τι πιο επίσημο δηλαδή, είπε ότι το 96,3 από τις 25.000 πέθαναν από άλλες αιτίες και όχι από αυτόν τον ιό. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη μεγάλη απάτη του πράγματος. Μας κοροϊδεύουν τόσες μέρες, τόσο καιρό, με ψεύτικα στοιχεία και μας παραπλανούν. Δηλαδή από όλες τις 25.000, περίπου 900 ήταν όλοι που πέθαναν από τον κορονοϊό. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή και με εμάς, που και εμάς, πολλοί το γνωρίζετε κι εσείς και έχω προσωπικά περιπτώσεις, πολλοί από αυτούς που δηλώθηκαν ότι πέθαναν, δεν πέθαναν από κορονοϊό, αλλά από άλλη αιτία. Είτε από, από γεράματα, από μεγάλη ηλικία, ούτως ή άλλως τα πέθαναν από διάφορες αιτίες. Μάλιστα μου είπε ένα πνευματικό μου παιδί ότι κάποιο συγγενής του που πέθανε στο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, του είπανε ότι να υπογράψει ότι πέθανε από κορονοϊό και εμείς θα του κάνουμε όλα τα έξοδα της κηδείας. Καταλαβαίνετε το μέγεθος της απάτης. Ζούμε δηλαδή σε ένα τεράστιο ψέμα και μας κλείσανε στο σπίτι μας τόσο καιρό και κινδυνεύει να καταστραφεί όλη μας η οικονομία και όλη μας η ζωή, έτσι βιολογικά θα λέγαμε, να βλαφτεί από μια τέτοια απάτη και από τέτοια παιχνίδια των παγκοσμιοποιητών. Γι' αυτό σας τα λέω αυτά όχι για να εξοργιστούμε και να αγανακτήσουμε, γιατί δυστυχώς όλοι είμαστε μέσα στην αμαρτία και όλοι χρειάζεται να μετανοήσουμε, να κάνουμε προσευχή ώστε να βγούμε από όλο αυτό χωρίς να έχουμε ανακατοσούρες και άσχημα πράγματα, να περάσουμε και αυτόν τον πειρασμό. Ο σκοπός του διαβόλου είναι να μας αποκόψει από τον Χριστό και να μας κολλάσει. Και ξέρει ότι όταν ο χριστιανός εξομολογείται και κοινωνεί, δεν μπορεί να του κάνει τίποτε. Γι' αυτό εμείς σας κάνουμε αυτά τα πολύ βασικά, μαζί με την κατά Χριστόν άσκηση και ζωή, και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Έχουν λυσάξει στην κυριολεξία οι δημοσιογραφίσκοι να μιλάνε συνέχεια για φόβο μετάδοσης της νόσου, που ουσιαστικά είπαμε είναι ανύπαρκτη, είναι μια απλή γρήπη, όπως απέδειξαν διαπρεπείς επιστήμονες και ένας δικός μας παγκοσμίου φήμης στην Αμερική, ότι είναι μια απλή γρήπη, τίποτε περισσότερο όλο αυτό. Και τα δεδομένα σιγά σιγά βγαίνουν στην επιφάνεια και αποκαλύπτεται όλη αυτή η μεγάλη απάτη. Λοιπόν, αλλά ο διάβολος θέλει ακριβώς αυτό, γι' αυτό και προσπαθούν τώρα να περάσουν αυτό το μήνυμα ότι δεν πρέπει να κοινωνάμε ή πρέπει να κοινωνάμε με προφυλάξεις και δεν ξέρω, με κουταλάκια και αντισηπτικά και τι άλλο θα μας πούνε. Λοιπόν, εμείς γνωρίζουμε την αλήθεια ότι κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο είναι φως και πυρ. Και στο πυρ δεν ζει κανένα μικρόβιο, στη φωτιά δεν ζει κανένα μικρόβιο. Και ούτε και από τις Άγιες Εικόνες υπάρχει φόβος να κολλήσουμε,
ούτε και από την χειραψία, ούτε και από την παραμονή μας μέσα στο ναό. Γιατί μέσα στο ναό τα πάντα αγιάζονται. Όταν ο χριστιανός κοινωνεί, αγιάζεται. Και όπως λέει και η Θεία Μετάληψη, ακολουθείτε της Μεταλήψεως, το σώμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού μας θεώνει, μας κάνει θεούς κατά χάριν. Όταν λοιπόν είσαι θεός κατά χάριν, είναι δυνατόν να κολλήσεις και να βλάψεις τον συνάνθρωπό σου, αφού γίνεσαι όλος πυρ, γίνεσαι ως πυρ θείων, ως πυρ καταναλίσκων, λέει ο Άγιος Σημεών, πού να βάλω, λέει, το χέρι μου, αστράφτη, το πόδι μου, μετά τη Θεία Κοινωνία. Γίνεσαι όλος κατά χάριν Θεός. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτός που γίνεται κατά χάριν Θεός να βλάψει τον άλλον και να κολλήσει τον άλλον από συνωστισμό, όπως λένε, δυστυχώς και εκκλησιαστικοί και μετροπολίτες. Απαράδεκτα πράγματα. Λοιπόν, να μην φοβόμαστε τίποτε. Έχουμε τον Κύριό μας, έχουμε τα Άγια Μυστήριά μας, έχουμε τη Χάρη του Θεού και ο Κύριος να ευχόμαστε να πάρει και αυτόν τον πειρασμό ή μάλλον να μας κάνει να περάσουμε αλόβητοι μέσα και από αυτόν τον πειρασμό όποτε θέλει ας τον πάρει και να ζήσουμε έτσι και να αξιωθούμε και τις βασιλείες του. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατο πατή σας και έτσι της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.